Βγαίνουμε εκπτωτική περίοδο. Η κίνηση δεν είναι και τόσο αυξημένη. Λείπει πολλοί κόσμος γι' αυτό. Έχω την εντύπωση ότι λείπει αρκετός κόσμος ή έχουν πάρει νωρίς τις διακοπές τους ή επηρεάζονται όπως κάθε καλοκαίρι και από τη ζέστη. Ήταν και όλο το θέμα των εκλογών. Αλλά ο κόσμος κατεβαίνει, κάνει ακόμα έρευνα αγοράς. Όσοι δεν έχουν φύγει διακοπές και ετοιμάζονται για Αύγουστο, κάνουν την έρευνα αγοράς να δουν. Έχετε και καλοκαιρινά είδη που είναι για αυτή την εποχή. Βεβαίως, έχουν ζήτηση. Είναι τα μπρατσάκια, σωσίβια, βατραχοπέδιλα. Είναι είδη πρώτης ανάγκης για τις καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε αυτά, θέλοντας και μη κάποιος, θα προμηθεύεται. Ναι, βεβαίως. Κάθε άνθρωπος που θέλει να πάει για μπάνιο να ευχαριστεί τις διακοπές του. Και ειδικά τα παιδιά που ζητάνε φουσκωτά, είτε μπρατσάκια, σωσίβια για τη μέση, τα προμηθεύονται. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει έτσι πολύ ζεστά η κίνηση. Περιμένουμε τώρα και αρχές του πρώτου 15ημερου του Αυγούστου, που εκεί θεωρώ, έτσι, που θα είναι και τελευταίες άδειες, θεωρώ θα είναι ακόμα καλύτερα. Οι φετινές θερινές εκτόσεις έχουν ξεκινήσει εδώ και 15 περίπου μέρες. Περιμένει όλη η τοπική αγορά, όλους τους καταναλωτές να έρθουν εδώ, γιατί υπάρχει πληθώρα εμπορευμάτων. Η τοπική αγορά στηρίζει το εγχείρημα των θερινών και των χειμερινών εκτόσεων και επιθυμεί να σταματήσει πια αυτή η φαύλα κατάσταση όσον αφορά τα 10ήμερα και τα 15ήμερα προσφορών, γιατί και ο κόσμος ξεμαθαίνει και χάνεται και η ουσία των εκτόσεων, αλλά και οι εκτόσεις δεν επιτελούν τον πραγματικό του σκοπό. Η αγορά λοιπόν είναι έτοιμη. Υπάρχουν τα εμπορεύματα, υπάρχει η πληθώρα εμπορευμάτων, χρώματα και αρώματα για όλο τον κόσμο. Περιμένουμε όλους τους φίλους καταναλωτές να έρθουν να δουν και να συγκρίνουν τις τιμές μας, τα προϊόντα μας, να προτιμήσουν τις τοπικές φυσικές αγορές σε κάθε σημείο που βρίσκονται. Και εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Η κίνηση είναι όπως ήταν και το προηγούμενο καλοκαίρι. Δεν είναι σε έξαρση, δεν παρουσιάζεται τίποτα το ιδιαίτερο. Απλά έχουμε μία δουλίτσα η οποία όμως πραγματικά δεν θυμίζει εκτόσεις. Δεν είναι οι παλιές εποχές που γινόντουσαν εκτόσεις και κατέβαινε όλος ο κόσμος για να βρει τις ευκαιρίες, οι οποίες πράγματι υπάρχουν, και σε αυτό δεν ευθύνεται ούτε ο κόσμος ούτε και εμείς. Ευθύνεται η νομοθεσία η οποία έχει επιτρέψει 365 μέρες το χρόνο να γίνονται εκτόσεις, ένας κάνει εκτόσεις, άλλος προσφορές. Αυτό πράγματι έχει κουράσει τον κόσμο και κάποια στιγμή πιστεύω... Δεν συγκινούν πλέον. Ναι, δεν μας παίρνουν και στα σοβαρά. Δεν τους συγκινούν. Έχουν χαλάσει δηλαδή όλη αυτή η απελευθέρωση της αγοράς, έχει χαλάσει το θεσμό των εκτόσεων και άλλα πράγματα, αλλά μιας και μιλάμε για τις εκτόσεις, έχουν χαλάσει το θεσμό των εκτόσεων.